Μάλιστα. Και Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθήνα. Καλησπέρα σα. Και από αυτό θα ξεκινήσω την συζήτηση, γιατί ξέρω ότι κάνατε και μια. Πήγατε επί τόπου να δείτε κι εσεί τι έγινε στην περιοχή. Και ω πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου βοηθήσατε κιόλα και ξεκινάτε μια διαδικασία βοήθεια στου πληγέντε. Ποιου ακριβώ? Επιτρέψτε μου μόνο ένα σχόλιο. Ό,τι και αν πούμε, το μεγάλο θέμα είναι 87 νεκροί, αγνοούμενοι, τραυματίες, είναι ένα αποτέλεσμα ενός πολέμου. Mm. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο που συνέβη και ό,τι και αν πούμε, δεν μπορεί, το μεγάλο θέμα είναι οι απώλειες των ανθρώπων. Λέγοντας στο προηγούμενο σχόλιο, επειδή έτυχε να μείνω ολόκληρη μέρα από το πρωί στο βράδυ, και απέφευγα, το λέω δημόσια, ότι δεν ήξερα τι να πω σε έναν άνθρωπο που έχασε ένα δικό του. Mm. Είναι δύσκολο θέμα. Άρα, όλοι οι πολιτικοί και εμείς θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της απώλειας του κόσμου. Πριν από το δεύτερο, να σας πω ότι οι ευθύνες για την κατάσταση που υπάρχει, ειδικά στο ΜΑΤΙ, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είναι διαχρονικές. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη γιατί δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα και βεβαίως θα πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία που έγινε. Για την εικόνα όμως στο ΜΑΤΙ, επειδή ακριβώς το περπάτησα, οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Mm. Επιτρέψτε να πω μια λέξη για το κομμάτι που έγιναν, χάθηκαν περισσότερος κόσμος. Είναι ποντικοπαγίδα, όπως το ονομάζουμε. Δηλαδή, όταν είσαι εκεί μέσα, δεν ξέρεις να πας πουθενά. Mm. Ένα σχόλιο που μου επιτρέπει, Σπύρο, που νομίζω πριν πω στο θέμα που μου είπες, είναι. Πήγα 1,5 χιλιόμετρο στην παραλία, χωρίς να υπάρχει δρόμος προς την παραλία. Είναι πρωτοφανές. Όποιος πάει εκεί και αξίζει τον κόπο να κάνει τέτοιο ρεπορτάζ, θα διαπιστώσει. Προχωράς 1,5 δρόμο σε ένα δρόμο παράλληλο με την παραλία mm. και δεν έχει έξοδο προς την παραλία. Δηλαδή, όλα τα σπίτια είναι σαν να έχουν ιδιωτικές παραλίες. Mm. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν εκεί, να το καταλάβουμε και δεν μπορούσαν να πάμε πουθενά. Mm. Σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας. Εμείς καταρχήν ξεκινήσαμε και πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλο τον ελληνικό λαό και στους ανθρώπους εκτός για την αλληλεγγύη που δείξανε. Είχαμε μιλήσει πριν με τους δημάρχους και τα τρόφιμα που υπάρχουν εκεί, τα φάρμακα, είναι τεράστια. Mm-hmm. Μάλιστα, σας λέω και το λέω από την εκπομπή σας, οι δήμαρχοι ζητάνε πρέπει να μην στάλουν όλα φάρμακα, αλλά τρόφιμα. Mm-hmm. Για τα τρόφιμα αυτά δεν έχουν να τα βάλουν και δεύτερον θα κατηγορηθούν για το πού πήγαν όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι κυρίως να υπάρξει η αναδόμηση, να δούμε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, εμείς πήραμε απόφαση να δώσουμε το ποσό των 50.000 mm-hmm. στα καταστήματα τα οποία έχουν καταστραφεί. Τα περισσότερα έχουν καταστραφεί. Ο αριθμός τους στην περιοχή Ραφίνας και Μάτι και Νέος Βουτσάς είναι περίπου 25. Mm. Άρα εμείς θα δώσουμε 2.000 στον καθένα και μάλιστα εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να σου πω και στην Κινέτα είναι άλλα 6. Mm. Τα μαγαζιά που καταστραφήκανε. Αν φαίνεται μικρός ο αριθμός είναι ακριβώς γιατί εκεί που έγινε δεν υπήρχαν πολλά μαγαζιά. Ενώ αν μιλήσουμε για τα σπίτια είναι κοντά στις 2.000, mm. 1.800 τα αυτοκίνητα, πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και στα δύο θέματα. Στο ένα είναι στα μαγαζιά που υπάρχουν, πέρα από τη βοήθεια που τους δίνουμε εμείς, δίνουμε πραγματογνώμονα στα μαγαζιά έτσι ώστε να τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη γρήγορα, ώστε να πάρουν τις 8.000 που εξήγηλε η κυβέρνηση. Να. Και κάτι αντίστοιχο συζητάμε εκεί με τους δημάρχους, πόσο ικανότητα να βοηθήσουμε για τα σπίτια που το ποσό που είναι 5.000. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς πιστεύουμε ακράτο ότι όσο πιο γρήγορα αποκατασταθεί η οικονομική ζωή της περιοχής, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε στην κανονικότητα. Mm. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που γίνεται εκεί, πρέπει να πω ότι και οι εμπορικοί σύλλογοι της περιοχής ήταν παρόντες. Πήγαμε και είδαμε ένα τα μαγαζιά mm. Που υπάρχουν. Οφείλω να σας πω ότι πραγματικά και από όλη την Ελλάδα, γιατί κάνουμε και μια προσπάθεια από πολλά επιμελητήρια, να βοηθήσουμε για αυτόν τον σκοπό, ώστε να μπορεί να οι επιχειρήσεις αυτές να δώσουν ξανά ζωή. Το τελευταίο σχόλιο μου έχει να κάνει με ότι στην περιοχή αυτό που βλέπεις παντού είναι μια άναρχη περιοχή εντελώς. Μια περιοχή στην οποία, αν δούμε μια φωτογραφία από ψηλά, καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα που υπάρχει δεν υπάρχει καμία φιλοσοφία οικοδομική, δεν υπάρχει κανένα πολεοδομικό σχέδιο. Εγώ οφείλω να σας πω ότι η τελευταία προσπάθειά μας είναι προσπαθούμε να πείσουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες. Mm. Ξέρετε, ένας μεγάλος αριθμός αυτών που κάνει κατά αυτοκίνητά τους πιθανόν να μην έχει άλλο. Ζητάμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να δώσουν ένα ποσό σε αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι. Mm. Και μάλιστα, να μας δώσουν στοιχεία περίπου το 40% είναι ασφαλισμένοι από τους 1.800, οι υπόλοιποι δεν είναι. Mm. Να δώσουν ένα ποσό με φάπαξ όλους αυτούς. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Κλοπής όχι. Πυρκαγιάς, συγγνώμη. Πυρκαγιάς όχι. Όπως και από τα σπίτια, αν ενδιαφέρει, λιγότερο από το 10% είναι ασφαλισμένα. Να. Τα σπίτια mm. που έχουν καεί. Στα αυτοκίνητα λίγο παραπάνω. Για τα αυτοκίνητα δεν γνώριζα. Νομίζω ότι όταν το αγοράζεις καινούριο δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο και για να κινηθεί. Όταν το πάρεις με δάνειο. Αν το πάρεις με δάνειο, τι θέλεις κάνεις. Αν το πάρεις με λύση και με δάνειο, ναι. Αλλά τα αυτοκίνητα περισσότερα εκεί από την εικόνα που έχω δεν ήταν τόσο καινούρια. Mm. Είναι λίγο πιο παλιά που
Δυστυχώς το έπρεπε να κάνω μια άλλη συζήτηση. Δεν τα ασφαλίζει ο πελάτης για κλοπή. Για πυρκαγιά συγγνώμη. Ναι, δεν τα ασφαλίζει και το ποσοστό είναι μικρό. 40% είναι μικρό, αλλά το ποσό που μένει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό είναι 1.500 που δεν έχουμε. Εκεί μπαίνει στην κατηγορία της πυρκαγιάς ή της φυσικής καταστροφής. Συνήθως οι εταιρείες, γιατί ανάλογα με την εταιρεία, είναι, αυτό είναι φυσικές καταστροφές. Αλλά συνήθως λέω, όταν έχει πυρκαγιά, έχει φυσικές καταστροφές. Συνήθως. Δεν θέλω να πω ότι εκείνοι που το έχουν ασφαλισμένο θα τα εισπράξουν οι άνθρωποι. Δεν θα τους λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Να σας πω και κάτι σαν σχόλιο που να μην το πάμε. Στον νόμο που έβγαλε η κυβέρνηση για τις αποζημιώσεις, εξαιρεί, το ξέρουν οι ακούνε οι τηλεθεατές, εξαιρεί όσοι είναι ασφαλισμένοι. Δεν θα πάρουν επιδόματα όσοι είναι ασφαλισμένοι. Δηλαδή αν κάποιος έχει ασφαλίσει το μαγαζί του και είναι να πάρει το. σωστό είναι. Ναι. Αυτό φαίνεται περίεργο. Πάντως είναι πίστα την πλήρωση. Προβλέπεται. Ο κύριος Σπρίτσης μου το είπε. Να μην το κάνω δική μου δήλωση. Έτυχε όταν ήμουν στο Μαραθώνα, στην Μάκρη που είναι το Δημαρχείο, να είναι και ο κύριος Σπρίτσης. Και είπε όλα αυτά τα θέματα εκεί στο Δήμαρχο του κ. Ψινάκη και μέσα σε αυτά ανέφερε και αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα είπε, αν αυτό ενδιαφέρει, ότι οι αποζημιώσεις. Και οφείλω να το πω, σαν δήλωση του Υπουργού, σαν δική μου δήλωση. Ότι όλες οι αποζημιώσεις, οι προσπάθειές του να δοθούν σε 10 μέρες το αργότερο. Αν γίνονται όλα τα απαραίτητα νομοποιητικά. Αυτό είναι για τα 8.000 τα οποία. Τα 8 δίνουμε. Και τα 5. Τα 8, τα 8 για τα μαζί και τα 5 για τα σπίτια. Ναι. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος έχει ασφαλισμένο το μαγαζί του, δεν θα πάρει μόνο 8.000, θα πάρει περισσότερα. Δεν θα πάρει τίποτα από την πολιτεία. Θα πάρει εννοώ από την ασφάλεια. Παίρνει το 100%. Παίρνει το 100%. Που μπορεί να φτάσει μέχρι. Ανά, όσο είναι η ζημιά. Δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, όσο είναι η ζημιά. Το αποζημιώνει και την απώλεια της οικονομικής δραστηριότητας. Αν το έχει ασφαλίσει. Σωστό το ερώτημα. Καταρχήν τον αποζημιώνει για το ύψος ζημιάς που έπαθε. Τώρα μπορεί αυτός να έχει απώλεια εισοδήματος, άρα να τον καλύψει για το εισόδημα, αν το έχει σαν κάλυψη, μπορεί να τον καλύψει και γι' αυτό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω γρήγορα, γιατί δεν θέλω να κλέψω χρόνο από τους υπόλοιπους. Η ασφάλεια φυσικών καταστροφών. Το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τις φωτιές, περιλαμβάνει τις πλημμύρες, περιλαμβάνει. Είμαστε από τις μόνες χώρες στο οποίο δεν έχουμε φτάσει στο σημείο δυστυχώς να γίνει υποχρεωτική κάλυψη. Και αν θέλετε, όχι των ιδιωτικών εταιρεών, ασφαλιστικών εταιρεών που ακούω, ας γίνει στην πολιτεία. Θυμίζω ότι η Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που είχε, το έχει επιβάλει. Το έχει σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί κανένα κράτος να αποζημιώσει τόσο μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν όμως ξεκινήσουμε πάλι το πρωί και έχουμε ένα κεφάλαιο, ένα μικρό ποσό, τότε η ασφάλεια φυσικών καταστροφών θα σώσει πολλές οικογένειες, πολλά σπίτια από καταστροφές που το ξέρουμε ότι θα γίνουν. Είμαστε σεισμογενής χώρα, άρα σεισμοί θα γίνουν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είμαστε χώρα που υπάρχουν πολλές φωτιές. Γίνονται πολλές πλημμύρες. Η ασφάλεια φυσικών καταστροφών θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.